επιστροφή για το δεύτερο ημίχρονο. Με γκολ που πέτυχε ο Σύψης, η ομάδα των Στερών των Πέδων προηγείται της Δράμας με 0-1 στο 10ο λεπτό. Ενώ ονέτοιμο για να ακούσει σφύριγμα από τον Πουλικίδη, το διαιτητής αναμέτρησης. Με τις μπλε εμφανίσεις οι φιλοξενούμενοι, με τις λευκές, με το πράσινο σόρτς, η ομάδα των Πέδων της Δράμας. Σέγκος τελικά θα βγει η νίκη της από την μονομαχία, θα βγει και την σέντρα, αλλά περνάει από την άλλη που κινείται ο Ρίζος, ο οποίος πιέζει ο Μαραγκουδάκης. Ο Μαραγκουδάκης θα κερδίσει και το φάουλ από τον Ρίζο, με τον Βιδάκης να εκτελέσει το φάουλ. Σέντρα με τον Τσελεπή, Αποστολόπουλος με τον Ασλανίδη, πάνω σε πλάγιο. Αποστολόπουλος σε νέο πλάγιο και αυτό με τον Βιδάκη. Βιδάκης να εκτελέσει το πλάγιο. Μαραγκουδάκης σέντρα κοντράρει στον Αποστολόπουλο. Ασλανίδης έκοψε. Αποστολόπουλος διώχνει με τον Τσελεπή. Θα τον κόψει ο Βιδάκης. Συνεχίζει την προσπάθειά του, αλλά ο Ρίζος είναι αυτός που θα βγάλει σε πλάγιο. Τελειώ Βιδάκης. Αποστολόπουλος με τον Ελευθερόπουλο. Θα γίνει το λάθος, ο Άντζας στη συνέχεια η μπάλα έρχεται και πάλι για τον Σύψη, ενώ έχουμε τον τραυματισμό του Άντζα. Ο Σέγκος δεν βλέπει το συμπαίκτη του. Τώρα ο Τσελεπής, αυτός που θα βγάλει την μπάλα εκτός, με τον Άντζα να βρίσκεται στο έδαφος, διακοπή στο παιχνίδι. Ο Άντζας που κουτσένοντας αποχωρεί από το παιχνίδι. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι το ανησυχητικό για τον νεαρό και να επιστρέψει και πάλι ο αρχηγός για την ομάδα των παιδών της Δράμας. Έχουμε και την πρώτη αλλαγή με τον δύο αλλαγές μάλλον, 14 και 17. Ο Θάνος και ο Σοφιανός θα μπουν στο παιχνίδι. Ο Μπαρμπούτης μαζί με τον Κυριαζίν, αυτοί που αποχωρούν. Ο Άντζας που είναι έτοιμος να επιστρέψει και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Με τον Σύψα, fair play από πλευράς των παιχτών των Σέρων. Πάνε στον Τσερπούκι. Βαλαβανίδης που έκοψε. Ο Θάνος το 1-2 με τον Σύψη. Βαλαβανίδης με τον Θάνο. Βαλαβανίδης, παραπλάγια για τον Βεντούζη. Άντζας θα κόψει για να διώξει εκεί που είναι ο Τσελεπής όμως. Ο Σέκος θα κόψει σε πλάγιο. Με τον Βεντούζη στην εκτέλεση του πλαγιού. Βαλαβανίδης. Τσερπούκης δεν έχει πρόβλημα.
θα κάνει και το βολέ με τον Ασλανίδη, πήρε την κεφαλιά. Άντζας, η μπάλα βγαίνει πίσω από την πλάτη του με τον Σίψη να βγάζει τη σέντρα, το πλασέ και έχουμε το γκολ. Είναι το 0-2, ο Σίψης έβγαλε την σέντρα, ο Ρίζος έδωσε έτοιμο γκολ στον Θάνο που δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να πλασάρει και να κάνει το 0-2 για την ομάδα των παιδών των Σερών με τον Θάνο να σκοράρει. Όλα αυτά ενώ μόλις έχουμε συμπληρώσει τα 5 λεπτά από το δεύτερο μέρος, η ομάδα των παιδών των Σερών προηγείται με 0-2 με Θάνο να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ, ενώ το πρώτο στο 10ο λεπτό το πέτυχε ο Σίψης. Βούλσιος με τον Άντζα. Πάσα του Λιόλιου κόπηκε από τον Βεντούζη σε πλάγιο. Με τον Λιόλιο στην εκτέλεση του πλαγιού. Τα Οκτσόγλου θα χάσει την μπάλα. Με τον Ελευθερόπουλο η παλιά Ασλανίδης διώχνει με τον Ρίζο. Βιδάκης δεν μπόρεσε, Ρίζος επιμένει. Χριστοφορίδης πίσω η πάσα για τον Βούλτσιο. Αποστολόπουλος με τον Βαλαβανίδη. Μαυροσαβίδης έκοψε με τον Χριστοφορίδη. Τα Οκτσόγλου Βαλακοντράρη με τον Μαραγκουδάκη τώρα. Χριστοφορίδης θα κάνει το σούτ, Ασλανίδης θα κόψει. Επιμένει ο Χριστοφορίδης με τον Αποστολόπουλο κοντά, τον κόβει σε πλάγιο. Βιδάκι. Βιδάκης συνεχίζει την προσπάθεια του. Τα Οκτσόγλου δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την προσπάθεια του παίκτες στο πέραν της δράμας. Ωστόσο Ελευθερόπουλος με τον Σίψη, με τον Λιόλιο να είναι κοντά του. Σίψης παλιά, ο Βούλτσιος ωραία θα κόψει με τον Χριστοφορίδη. Χριστοφορίδης με τον Ταουκτσόγλου, πάσα κόβεται από τον Ασλανίδη. Το σταυγάδι μεγάλη πασαγιά τον Σίψη. Ο Τσερμπούκης παραλίγο το λάθος τελικά πρόλαβε να διορθώσει. Θα κάνει και το βολέ. Με τον Θάνο. Σοφιανός με τον Θάνο και πάλι για τον Σοφιανό, δεν προλαβαίνει όμως, καταλήγει πλάγιο. Σέγκος με τον Άντζα. Μαυροσαβίδης διώχνει. Ο Θάνος πιέζεται και από τον Λιόλιο, θα καταφέρει να περάσει. Ο Άντζας απομακρύνει με τον Ταουκτσόγλου. Βαλαβανίδης, Σέγκος. Οι κόντρες, Σέγκος, μεγάλη πάσα για τον Μαραγκουδάκη. Εκεί ο Ασλανίδης μαζί με τον Ρίζο. Ασλανίδης και πάλι Ρίζος. Βούλτσιος με τον Άντζα. Λιόλιος. Χατσαβίδης. Μαραγκουδάκης τώρα. Μαραγκουδάκης με τον Ελευθερόπουλο. Ελευθερόπουλος προσπάθησε για τη σέντρα, Αποστολόπουλος έκοψε. Συνεχίζει την προσπάθεια του αμυντικός των Σερών που διώχνει
Ο Βιδάκης θα περάσει για τον Μαραγκουδάκη. Μαραγκουδάκης θα κάνει το σουτ. Η μπάλα όμως είναι ψηλά από την εστία του Γκαγκατζάκη. Ενώ έχουμε την πρώτη αλλαγή με τον Τσελεπή, με το νούμερο 12 να μπαίνει στο παιχνίδι για την ομάδα των παιδιών της Δράμας. Στα 10 λεπτά αλλαγή με τον Ταουτσόγλου να βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσέλεπης μπαίνει στο παιχνίδι. Θάνος κεφαλιά προς τα πίσω. Ρίζο. Ρίζος με τον Αποστολόπουλο στο εκτέλεση του πλαγιού. Ελευθερόπουλος σε νέο πλαγιό. Προσπάθεια με τον Αποστολόπουλο στο πλάγιο. Βαλαβανίδης με τον Ρίζο. Τόσο θα βγάλει τη σέντρα. Εκεί που θα κόψουν παίκτες των πέμπτη σέντρα μας. Με τον Μαραγκουδάκη πρόλαβε ο Βαλαβανίδης. Αποστολόπουλος με τον Ρίζο. Και πάλι στον Αποστολόπουλο. Βαλαβανίδης. Αποστολόπουλος. Με την προσπάθεια του Χατσαβίδη που έκοψε. Τα βγαίνει και τη μεγάλη παστακή, όμως είναι ο Τσελεπής που απομακρύνει καταλήγοντας την μπάλα σε πλάγιο για την ομάδα των παιδών της Δράμας. Με τον Ολιόλιο στην πρώτο πλάγιο. Τσελεπής. Σύψης. Ελευθερόπουλος έκοψε. Για τον Ασλανίδη. Τσελεπής το 1-2. Κάπως επικίνδυνα, δεν προλάβει όμως ο Χριστοφορίδης. Ωστόσο ο Τσελεπής κοντράρει ο Χριστοφορίδης και με δεύτερη προσπάθεια θα απομακρύνει σε ένα χώρο που ο Άντζας με τον Σύψη θα βγάλει την πάσα για τον Ρίζο. Ο Ρίζος χάνει πολύτιμο έδαφος θα έλεγα, αλλά και χρόνο έχει βγει μπάλα. Υπόλοιπες του βοηθού, out. Το λάθος όμως με τον Αποστολόπουλο και τον Ασλανίδη.
Αποστολόπουλος και πάλι Ασλανίδης. Πάσα για τον Ρίζο, ο Φούτσιος με τον Βιδάκη. Έχει βγει μπάλα σε πλάγιο. Ο Ρίζος θα κάνει την σέντρα, είναι άστοχος όμως. Συμπληρώσαμε τα 15 λεπτά από το δεύτερο μέρος, 0-2. Η ομάδα των Σέρων των Πέδων προηγείται της Δράμας. Στο δεύτερο παιχνίδι που γίνεται εδώ στην Δράμα, στο αθλητικό κέντρο της ΕΠΣ, στον Νίκο Τσάρα, με τον Θάνο Μοσοφιανό είναι μάλλον. Ο Βιδάκης θα κόψει, θα γυρίσει με τον Ελευθερόπουλο. Βιδάκης, Βούλτσιος, Σύψης. Την πίεση κρατάει την μπάλα και ο Σύψης θα περάσει. Σύψης θα βγάλει και την σέντρα όπως Χατσαβίδης απομάκρυνε. Με τον Ασλανίδη να κόβει, συνεχίζει την προσπάθεια με τον Σοφιανό. Ρίζος, Χατσαβίδης έδιωξε με την προσπάθεια του Τσελεπή. Τσελεπής στήριγμα. Είναι ο Χριστοφορίδης, αλλά η πάσα Ασλανίδης με τον Μαρακουδάκη. Στη συνέχεια Ελευθερόπουλος, πάσα για Χριστοφορίδη. Ασλανίδης έκοψε με Ελευθερόπουλο. Ο Τσελεπής πιέζει πίσω στον Ασλανίδη που διώχνει με τον Ρίζο. Παλιά Ελευθερόπουλος με τον Βιδάκη, δεν προλάβει πλάγιο. Ενώ έχουμε αλλαγές. Γιαννακίδης με το νούμερο 12. Ο Καρυπίδης με το νούμερο 16. Βιδάκη στην εκτέλεση του φάουλ αυτό. Σέκος, Χριστοφορίδης, το 1-2, θα βγει όμως με τον Καρυπίδη πλάγια για τον Οθάνο. Βαλαβανίδης με τον Θάνο. Θα γίνει μεγάλη πάσα για τον Σύψη. Ο Βούσιος κόβει σε πλάγιο την προσπάθεια
ο Σύψη. Ο Σύψης θα περάσει ωραία. Θα βγάλει και την σέντρα, το πλασέ και το γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Η σέντρα έγινε από τον Σύψη. Να δούμε ποιος είναι ο σκόρερ, αν δεν κάνω λάθος με το νούμερο. Το νούμερο 17 είναι ο Σοφιανός, αυτός που σκόραρε τα την ωραία προσπάθεια του Σύψη. Βγήκε σέντρα, πρόλαβε στην έξοδο τον Τσερπούκη και με πλασέ κάνει το 0-3. Όλα αυτά ενώ συμπληρώσαμε τα 20 λεπτά από το δεύτερο μέρος. Αποστολόπουλος έκοψε με τον Πιδάκη σε νέο πλάγιο. Αλλαγή με τον Μαλέα να μπαίνει στο παιχνίδι και τον Χριστοφορίδη να αποχωρεί. Τσελεπής πάσα για τον Σέγκο. Σέγκος θα κερδίσει φάουλ. Τον Σέγκο στην εκτέλεση του φάουλ. Ασλανίδης έκοψε. Θα γίνει το λάθος. Με τον Βούλτσιο. Τον Μαλέα δεν μπόρεσε να παίξει την πάσα. Έτσι ο Σύψης με τον Μαλέα εκεί να καταφέρει να διορθώνει. Και να η μπάλα που για τον Μαραγκουδάκη έκοψε ο Σλανίδης, συνέχεια ο Τσελεπής. Πάσα Χατσαβίδης με τον Βαλαβανίδη να τον κόβει. Και πάλι Βαλαβανίδης, η παλιά είναι δυνατή, εύκολα για τον Τσερπούκη. Αποστολόπουλος πίσω στον Γκατζάκη. Τσελεπής με τον Ρίζο. Ενώ έχει σηκώσει ο Παναγιώτου. Αλλαγή με τον Βαλαβανίδη να βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο. Είναι η πέμπτη για τους φιλοξενούμενους.
σιώπης να τους πήγε στον αγωνιστικό χώρο. Και όλα έτοιμα για να δοθεί και πάλι συνέχεια στο παιχνίδι με τον Χατζησαβίδη. Ο Σέγκος με τον Σοφιανό. Μεγάλη πάσα, Άντζας έκοψε με τον Βιδάκη. Μαλέας παραχωρεί πλάγιο. Με τον Αποστολόπουλο στο εκτέλεση του πλαγιού. Σοφιανός. Ο Αποστολόπουλος. Βιδάκης έκοψε. Υπάρχει όμως καταλήγει σε πλάγιο για την ομάδα των Σερών. 0-3 προηγείται των παιδών της Δράμας. Με τον να κάνει φάουλ πάνω στον Σοφιανό. Και είναι ο Αποστολόπουλος στην εκδέλεση του φάουλ. Γιαννακίδης άλλαξε πορεία στην πάλα, κατέληξε out. Sure.